Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το πολύπαθρο έργο στο ΒΟΑΚ, στο ύψος κακιάς στροφής, λίγο πριν τη Λιγαριά, για την αντιμετώπιση των ρηγματώσεων και των κατολιστικών φαινομένων. Μια ανάσα πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες, ενώ τοποθετήθηκαν φανάρια σε δύο σημεία του ΒΟΑΚ, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Είναι ένα έργο το οποίο έχει περάσει από πάρα πολλά προβλήματα και δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες, είχε γίνει ο διαγωνισμός, όμως δυστυχώς λόγω των δικαστικών διενέξεων που είχαν μεταξύ τους οι υποψήφοι ανάδοχοι, δεν είχαμε έργο. Τώρα λοιπόν ξεκινάνε οι εργασίες και σε αυτό το σημείο και ευελπιστούμε ότι και πολύ σύντομα και αυτές οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε και το καλοκαίρι να έχουμε έναν δρόμο πολύ πιο ασφαλή και σύγχρονο. Ξεκίνησε το περιβόητο έργο, ίσως σε μια λάθος στιγμή, καθυστέρησε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Έχει μπει φανάρι όμως, έχουμε δει ότι η απόσταση που έχουν δώσει είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί έτσι λογικά πρέπει να γίνει. Αυτό λοιπόν καθυστερεί ακόμα περισσότερο τα αυτοκίνητα. Οι ουρές αυτοκινήτων ήδη τώρα που δεν υπάρχουν τουρίστες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επαγγελματίες και οδηγοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους, καθώς εκτιμούν ότι θα υπάρξει κυκλοφοριακή αναστάτωση στην περιοχή τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα κομμάτι του δρόμου το οποίο είχε μεγάλο πρόβλημα. Το μόνο κακό τώρα είναι ότι ξεκινάει αρχή τουριστικής σεζόν. Και θα είναι μια σεζόν η οποία από ό,τι ξέρουμε θα είναι πάρα πολύ καλή σεζόν. Το θέμα είναι τώρα να γίνουν γρήγορα τα έργα, να τελειώσει γρήγορα. Είναι ένα έργο που σαφώς έχει καθυστερήσει αρκετά. Δυστυχώς, όπως έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, τα έργα γίνονται εν μέσω της εκάστοτε τουριστικής σεζόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα υπάρξουν πολλά προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι το έργο θα τελειώσει όπως προβλέπεται τουλάχιστον. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2019, προκαλώντας την ανησυχία οδηγών και κατοίκων της περιοχής. Ακολούθησαν δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, με τους ειδικούς να διαπιστώνουν ότι η πλαγιά σέρνει προς τη θάλασσα. Στην πορεία υπήρξαν απίστευτες καθυστερήσεις και δικαστικές περιπέτειες, με τις εργασίες να ξεκινούν 3 χρόνια μετά. Εμείς πρώτα είχαμε αναδείξει στην ομάδα αυτές τις δρομές που είχαν δημιουργηθεί. Έγιναν κάποια έργα που ήταν ένα αστείο μπάλωμα, μπορεί να πει κάποιος, στο δρόμο. Είναι επικίνδυνο το σημείο, αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται έργα σε ένα γερασμένο δίκτυο, ενώ αυτό που πρέπει να γίνει κανονικά είναι να φτιαχτεί ένα σωστό οδικό δίκτυο, όπως δικαιούμαστε όλοι. Απ' τη μία είναι καλό, απ' την άλλη τώρα σκεφτόμαστε ότι με τους τουρίστες, χιλιάδες τουρίστες, πάρα πολλά λεωφορεία, θα υπάρχει πρόβλημα, ναι, γιατί θα ξεκινάει ένας τουρίστας από το Ηράκλειο π.χ. να πάει να δει τα Χανιά και θα θέλει πάρα πολλές ώρες, θα χάνει δηλαδή τη μισή του μέρα. Ναι, ήταν ένα σημείο το οποίο είχε κάνει τη ρογμή στην άσφαλτο. Λογικό ήταν ότι έπαιρνε μέσα υγρασία από τη βροχή, έπαιρνε νερό, με κίνδυνο να φύγει κάτω ο δρόμος. Εκεί θα θρυνούσαμε θύματα αν έφευγε ο δρόμος. Είναι και από κάτω σπίτια. Για την αντιστήριξη του δρόμου θα κατασκευαστεί πασαλότυχος σε όλο το μήκος της κακιάς στροφής, ενώ το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 8 μήνες. Μπορεί να καθυστερήσαμε λόγω αυτών των απρόβλεπτων συνθήκων που υπήρξαν, λόγω των προσφυγών δηλαδή, της προσφυγής που έγινε από μια εταιρεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω και τώρα το έργο θα προχωρήσει. Θα κατασκευαστούν και οι πάσαλοι προκειμένου να σταθεροποιηθεί γεωτεχνικά η περιοχή.